ευχαριστούμε θερμά και για την παρουσία σας και για τη συμπαράστασή σας. Όλους ανεξαιρέτως. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Εκείνο το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι σήμερα δικαιωθήκαμε απόλυτα. Ήταν μια ηθική απονομή σε έναν διωγμένο άτομο. Δεν διώχθηκε ποινικά. Διώχθηκε πολιτικά. Και χρησιμοποιήθηκε σαν μοχλός πίεσης με μια ανίερη συμμαχία ανθρώπων, γιατί η υπόθεση αυτή είχε και άγγελους και δαίμονες. Τις επόμενες ημέρες η κυρία Στοχαντζοπούλου Βασιλική θα δώσει στη δικαιοσύνη τα πλήρη στοιχεία που θα κάνει τους διάφορους σατανάδες της υπόθεσης να σταματήσουν να χορεύουν, να έρχονται και να συμπράττουν με δικαστικές αρχές του εξωτερικού, να τρώνε τα λεφτά, τα κλεμμένα από τους ίδιους και μάλιστα με τη συνδρομή δικηγόρων και τη συνεννόηση των δικαστικών αρχών. Αυτό το δράμα της οικογενείας του Τσοχαντζόπουλου, που είναι ένα δράμα της γυναίκας αυτής και του ανήλικου παιδιού της, θα λάβει τέλος με την συνδρομή της δικαιοσύνης, που σήμερα έδειξε το στοιχείο, το ανθρώπινο, αλλά και την ηθική δικαίωση της γυναίκας αυτής, που τόσο καιρό, τόσα χρόνια, κάτω από ένα θυσιαστικό ρόλο, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν σε μια ομοιρία. Σε μια ομοιρία. Δεν παντρεύτηκε υπουργό, δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί, βρέθηκε στη φυλακή για τις επιλογές της τις προσωπικές. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Σε ποιους αναφέρεστε, κύριε? Θα υπάρξει ανακοίνωση και τοποθέτηση από την κυρία Βασιλική Τσοχαντζοπούλου τις αμέσως επόμενες ημέρες μέσω από τη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για ηθική εξόντωση. Με κάλυψε ο συνεδριός μου, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δηλώσεις εγώ στον δρόμο δεν πρόκειται να κάνω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ.